Σκληρή κόντρα Ιταλίας-Τουρκίας. Δικτάτορ αποκάλεσε τον Ερντογάν ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη μετά την προσβολή που έκανε στην πρόεδρο της Κομισιόν. Έντονη αντίδραση της Άγκυρας που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, perché poi uno deve essere franco. Όπως ακούσατε, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη δεν μασάει τα λόγια του. Ισχυρό χαστούκι στον Ερντογάν για την προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθώντας να την ταπεινώσει, δεν της επέτρεψε να καθίσει δίπλα του στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας. Credo che eso sia stato non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo. Per l'umiliazione che la presidente della commissione von der Leyen ha dovuto subire. Η Τουρκία το φυσάει και δεν γριώνει. Ο Ιταλός πρέσβης στην Άγκυρα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Οι Τούρκοι απαιτούν τη συγγνώμη της Ιταλίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα και επιστρέφουμε τις απαράδεκτες και λαϊκίστικες δηλώσεις του διορισμένου πρωθυπουργού της Ιταλίας εναντίον του εκλεγμένου πρόεδρου μας. Η οργή της Τουρκίας φαίνεται στις προσβλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του Ερντογάν. Όσοι ψάχνουν δικτάτορες, ας ψάξουν στην ιστορία της Ιταλίας. Δείτε τον Μουσολίνη. Απαντώντας σε ερώτηση του Αλφα, ο Μάριο Ντράγκη αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία με την Ελλάδα και στα κοινά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Per quanto riguarda la collaborazione, è chiaro che Grecia, Italia e anche Spagna hanno interessi in comune nel Mediterraneo. Questa collaborazione poi si vede proprio anche nelle occasioni del Consiglio europeo, dove su questioni come queste e anche altre si prendono sostanzialmente punti di vista comuni. Από τη Ρώμη, για τον Αλφα, Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης.